Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Ιστορικό παραβατικότητα έχει ο 22χρονο Πακιστανός που κατηγορείται για την δολοφονία τη Νικολέτα στο Περιστέρι και πρόκειται να απολογηθεί αύριο στον ανακριτή. Στο παρελθόν έχει απασχολήσει την αστυνομία για υποθέσει ναρκωτικών, ενώ είχε δηλώσει στι αρχέ δύο ονόματα, τρία επίθετα και διαφορετικέ χρονολογίε γέννηση. Με πρωτοφανή ψυχραιμία φέρεται ότι ομολόγησε τις αποτρόπαιες πράξεις του στους αστυνομικούς της ασφάλειας ο 22χρονος κατηγορούμενος δολοφόνος της 17χρονης φίλης του. Η διασταύρωση των στοιχείων της ταυτότητάς του έκρυβε λαβράκια για τους αξιωματικούς που χειρίζονται την υπόθεση είχε δηλώσει στις αρχές δύο διαφορετικά ονόματα, τρία διαφορετικά επίθετα, τρία πατρόνυμα και τέσσερα μητρόνυμα, αλλά και δύο διαφορετικές χρονιές γέννησης. Στη μία περίπτωση δήλωνε ότι γεννήθηκε το 1999... Και σε άλλη το 2001. Δεν θα ήθελα ποτέ να τον δω από κοντά. Εκτό μέσα στο σπίτι και με το κρατήσαμε μια μέρα εδώ. Ο 22χρονο φερόμενο ω δράστη τη θηγερή δολοφονία έφτασε στην πηγή, αλλά δεν ήπια νερό. Οι εμπειροί άνδρε τη Ελλάδα κατάφεραν να εντοπίσουν το στίγμα του στη Βόρεια Ελλάδα. Μια ημέρα πριν περάσει τα σύνορα, ειδοποίησαν τις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας ότι υπήρχε ισχυρή πιθανότητα ο φυγόδικος να βρεθεί στα εδάφη τους. Όπως έγινε γνωστό μετά τη σύλληψή του, ενσωματώθηκε σε γκρουπ των τεσσάρων από το Πακιστάν που προσπαθούσαν να κατευθυνθούν προς την κεντρική Ευρώπη. Κατάφερε να περάσει το τελωνίο των Ευζώνων χωρίς τα νόμιμα έγγραφα, αλλά πιάστηκε από περιπολίες των Σκοπιανών να αποδείξουμε και εμείς με τα στοιχεία που έχουμε στην κατοχή μας ότι το ιδεχθέστατο αυτό έγκλημα θα έχει την προβλεπόμενη ποινή και αυτή που ελπίζουμε να αποδοθεί είναι η ισόβια κάθυρξη. Σύμφωνα με πληροφορίες εκκρεμούσε στην Επιτροπή Χορήγησης Ασύλου έτοιμά του που δεν εξετάστηκε γιατί ουδέποτε συμπλήρωσε το φάκελό του με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα το μοιραίο απόγευμα της 1ης Αυγούστου που φέρεται ότι έπνιξε με τα χέρια του την άτυχη Νικολέτα επικοινώνησε με συγγενικό του πρόσωπο και τον ενημέρωσε ότι θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη. Συναντήθηκε με φίλο του στο σταθμό Λαρίση και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε τρένο για τη συμπρωτεύουσα. Στι 10 το πρωί τη Δευτέρα θα περάσει το κατόφλι τη Ανακρίτρια για να απολογηθεί. Ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, ο αστυνομικός μας στην τάκτη, είναι στο στούντιο. Αλέξανδρε, κάπου βρήκε καταφύγιο και κάπως το έσκασε. Μόνο του είχε συνεργού τελικά που τον έκρυβαν και τον βοήθησαν να περάσει τα σήμερα. Η Λία κυρίε και κύριοι, ένα κύκλο ερευνών έκλεισε με τη σύλληψη, ένα άλλο σου ανοίγει και ακριβώ αυτό είναι το ερώτημα, εάν είχε συνεργού στο σχέδιο διαφυγή mm -hmm. του. Τα κρίσιμα ερωτήματα στα οποία θα κληθεί να απαντήσει η αστυνομική έρευνα είναι τα παρακάτω. Το πρώτο, ποιοι του παρήχαν καταφύγιο. Οι αστυνομικοί είναι σε θέση να γνωρίζουν το βράδυ τη Τρίτη και το βράδυ τη Τετάρτη το πέρασε στη Θεσσαλονίκη. Θα αναζητήσουν λοιπόν ποιοι είναι αυτοί που θα μπορούσαν να τον έχουν φιλοξενήσει. Το δεύτερο ερώτημα είναι ποιοι του έδωσαν και κάρτε SIM, αφού πρώτα αυτό πέταξε το δικό του κινητό τηλέφωνο και το κινητό τηλέφωνο τη 17χρονη που δολοφόνησε. Τέλο, κρίσιμο ερώτημα είναι ποιοι είναι αυτοί που τον βοήθησαν να περάσει τα σύνορα και να φτάσει μέχρι τη Βόρεια Μακεδονία, όπου και εντοπίστηκε. Ένα ερώτημα λοιπόν είναι εάν υπήρξε μπλοκή διακινητή ή όχι. Τέλο, στο πλαίσιο αυτό προσπάθεια άντληση στοιχείων, εξετάστηκαν οι τρει Πακιστανοί με του οποίου συνταξίδεψε μέχρι τη Βόρεια Μακεδονία. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε.